Είμαστε με τη δόκτωρα ψυχολογίας και συγγραφέα Εύα Στάμου. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα στην έκθεση βιβλίου? Πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων, το βιβλίο «Τα κόριτσια που γελούν», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Είναι με τρεις νουβέλες και τρία μικρότερα διηγήματα για κοινωνικά θέματα, πολύ σύγχρονα θέματα, που αφορούν οικογενειακές σχέσεις, φιλικές, ερωτικές σχέσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν τώρα. Ακόμα και το Me Too περνάει μέσα από αυτά. Αλλά πρόκειται για λογοτεχνία, καθαρή λογοτεχνία. Δεν είναι δημοσιογραφία, δεν είναι δοκίμιο. Οπότε θα διαβάσετε κάποιες, ελπίζω, ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ποια ήταν η πηγή της έμπνευσής σας? Σίγουρα παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους πάρα πολύ έντονα και απροκατάληπτα, ελπίζω. Με βοηθάει και η δουλειά μου σε αυτό, γιατί είμαι ψυχολόγος, οπότε έχω μάθει να παρατηρώ. Και η ενσυναίσθηση. Πιστεύω ότι με αυτά τα δύο εργαλεία, την παρατήρηση και την ενσυναίσθηση, σκέφτηκα να συνθέσω αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, αντλώ και από τον εαυτό μου και από άλλους ανθρώπους, από τα ταξίδια μου. Μέσα υπάρχουν ιστορίες από την Βρετανία, τη Δανία, την Αμερική, που έχω περάσει κάποιο διάστημα σε αυτές τις χώρες. Οι ήρωες δεν είναι μόνο Έλληνες, δηλαδή. Έχουμε κύριους από άλλες χώρες και πολλοί κόσμος το βρίσκει αυτό ενδιαφέρον. Την οτροπία δηλαδή που περιγράφω και κάποιων άλλων λαών. Έχετε γράψει και άλλα βιβλία? Έχω γράψει και άλλα βιβλία, 4 μυθιστορήματα, 2 συλλογές διηγημάτων και κάποια δοκίμια πάνω στη δουλειά μου, την ψυχολογία. Αυτή είναι η δεύτερη συλλογή διηγημάτων. Πώς ξεκινήσατε να γράφετε? Ήταν κάτι που έγινε από πολύ μικρή ηλικία, ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς έγινε. Ήταν μια ανάγκη στην αρχή για να εκτονώνομαι, να βγάζω τα συναισθήματά μου, αυτά που δεν έλεγα σε κανέναν άλλο, στο ημερολόγιο μου. Και σιγά σιγά έγινε κάτι που μου άρεσε και εφίστηκα σε αυτό. Και τώρα το κάνω σχεδόν καθημερινά. Κάτι πρέπει να γράφω για να αισθάνομαι όμορφα. Το δικό σας αγαπημένο βιβλίο από αυτά που μέχρι τώρα έχετε γράψει, αλλά και το αγαπημένο σας από κάποιον άλλο συγγραφέα? Το δικό μου, για προσωπικούς όμως λόγους, καθαρά, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, είναι «Οι μεσημβρινές συνευρέσεις». Είχε προταθεί και για το βραβείο «Διαβάζω», είναι και αυτό μια συλλογή διηγημάτων. Από άλλους συγγραφείς είναι πάρα πολλοί. Από κάθε συγγραφέα μου αρέσει και ένα βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κάφκα, ο τρόπος που γράφει ο Κάφκα. Το θεωρώ εξαιρετικό και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να διαβάσουν κάποια κείμενά του, αν δεν το έχουν κάνει. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την Εύα Στάμου, ποια είναι, πού γεννήθηκε? Γεννήθηκα στην Αθήνα, σπούδασα στην Αγγλία όπου έζησα 13 χρόνια γιατί και εργάστηκα εκεί σε ψυχιατρία, δίδαξα στο πανεπιστήμιο, σε διάφορες κλινικές για γυναίκες, κακοποιημένες γυναίκες και επέστρεψα πριν 10 χρόνια περίπου στην Ελλάδα και τώρα εργάζομαι ως ψυχοθεραπεύτρια, έχω το δικό μου γραφείο και παράλληλα αρθρογραφώ και γράφω και βιβλία. Δεν έχω σχέση με τη Μυτιλίνη. Απλά έχω έρθει πάρα πολλές φορές γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα ο τόπος. Έχω δημιουργήσει φιλίες και σχέσεις τώρα εδώ. Όπως έλεγα και το πρωί σε κάποιον, είναι ένας έρωτας που δεν θα τελειώσει και θα περάσει εύκολα. Έχω μια σταθερότητα εγώ σε αυτά τα θέματα. Οπότε με βλέπω εδώ για πολλά χρόνια ακόμα. Τι είναι το ξεχωριστό για εσάς πάνω στο νησί μας? Υπάρχει εδώ μια συνάντηση πολιτισμών. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ιστορία, έχουν συμβεί πράγματα και θα συμβούν κι άλλοι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Ακόμα και μέσα από κάτι που σε κάποιον δεν μπορεί να αρέσει, σε ένα μικροσκοπικό δρομάκι, ας πούμε, σε ένα μαχαλά, μπορεί κανείς να δει την ομορφιά. Θα ήθελα να γράψω και κάτι για τη Μυτιλίνη κάποτε. Ίσως γίνει και αυτό. Μακάρι.